Σας έχω αναγγείλει λοιπόν, προαναγγείλει αν θέλετε, ότι θα έχω κοντά μου και τον έχω δίπλα εδώ, τον κύριο Χρήστο Κορδώση, δημοτικό σύμβουλο, ανεξάρτητο, μοναδικό ανεξάρτητο. Οι υπόλοιποι πήγανε με την παράταξη του κυρίου Καλλήρη, όλοι στον κύριο Νανόπουλο. Δεν ξέρω πόσο ανεξάρτητο θα γίνει ο κύριος Πλατής από σήμερα που είναι πλέον και ελεύθερο πουλί. Είναι δύο οι άμιστες θέσεις από τους αντιδημάρχους, είναι 9 αν δεν κάνω λάθος, οι 7 είναι έμιστοι και οι 2 είναι άμιστοι. Μεταξύ αυτών των δύο, ένας ήταν ο κύριος Πλατής. Και το αναφέρω όχι για να δώσω παράσημα στον κύριο Πλατή, κάτι που δέχτηκες, εντάξει, μπράβο, συγχαρητήρια. Το αναφέρω για να ξέρετε ότι από εδώ και μπορείς να δούμε πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι. Βέβαια υπάρχουν πολλά προβλήματα και άλλα, τα οποία ανακαλύπτουμε καθημερινά. Δεν υπάρχει αγάπη για αυτόν τον τόπο, υπάρχει αγάπη μόνο για την καρέκλα. Γιατί αν υπήρχε αγάπη για αυτόν τον τόπο θα γινόντουσαν πολλά. Με λάθη, δεν το συζητάω. Με προσπάθειες, αν θα τις έβλεπες προσπάθειες. Όχι με απειλές, ούτε με ψευδεπίγραφα μηνύματα και βάζοντας από πίσω τον όποιον βρούμε στον δρόμο, του δίνουμε ένα όνομα, ψευτόνομα και αρχίζει και βρίζει. Διότι βλέπετε θέλει πολύ κουράγιο να κάθεσαι να τα λες με το όνομά σου, με την υπογραφή σου. Και σέβομαι όλους αυτούς, μα όλους αυτούς που βγαίνουν δημόσια και υπογράφουν. Τους υπόλοιπους δεν τους υπολογίζω. Διότι για να κρύβεις το όνομά σου κάτι κρύβεις. Για να κρύβεις την ιδιότητά σου κάτι κρύβεις. Πάμε λοιπόν για να μην τρώμε το χρόνο μας. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Κορδώση. Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα κύριο Κορδώση. Καλημέρα φίλε Νίκο, σε εσένα και στους ακροατές μας. Θέλω να κάνουμε και χρόνια πολλά για την επέτειό σας. Να είστε καλά. Μαρία τη φίλη, να είστε καλά και αγαπημένοι. Και να ζήσει η Μαριό μου σαν τη Βασίλισσα Φρίδε, πώς τη λένε αυτή που πέθανε. Την Ελισάβετ. Να ζήσει σαν Μαρία ελεύθερη. Ελεύθερη την ελεύθερη, ελεύθερη το πνεύμα, κύριε Νικολόπουλε, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι ένα από τα το κύριο προσόν της Μαρίας. Κυριότερα στοιχεία που έχει η Μαρία, αλλά που πρέπει να έχουμε και όλοι εμείς σαν άνθρωποι, είτε να κατεβόμαστε με τα κοινά, είτε στις προσωπικές μας ζωές. Είναι η πηγή του κακού. Πάμε λοιπόν. Εγώ λοιπόν σήμερα θέλω να κάνουμε κάτι διαφορετικό και θα το ξεκινήσω κανονικά. Πριν από μία εβδομάδα, κύριε Κορδώση, άκουσα κάτι που με ενόχλησε. Και συμπτωματικά σας ρώτησα κιόλας. Έτσι. Γιατί όταν ενοχλούμε, ρωτάω. Εν τω μεταξύ, επειδή είχα κάποιες, δεν θέλω να αναφέρω πρόσωπο παραπάνω, κάποιες έτσι τρισάθλιες καταστάσεις, ότι ο δικός σου ο έτσι, ο δικός μου εμένα ο Κορδώσης, να ψηφίζω και μάλιστα σε εκλογές της Νέας Δημοκρατίας είχα κατέβει μπροστά και ψήφιζα, ας πούμε, τον Κορδώση. Λοιπόν, αληθινά κάνατε πρόταση ότι να φύγει κάποιος από την παράταξη του κυρίου Δημάρχου και αν φύγει εσείς θα πάρετε θέση αντιδημάρχου μέσα, δέχεστε να κατέβετε να πάρετε θέση αντιδημάρχου? Αν είναι αλήθεια, πόσο αλήθεια, πόσο ψέμα? Αν μου πείτε για ποιον αντιδήμαρχο αναφέρθηκα, να σας πω. Μου είπαν ότι μιλήσατε με κάποιον και είπατε ότι αν φύγει ο κύριος Μπίτζιος, εσείς παίρνετε όχι τη θέση του, δέχεστε να μπείτε στην παράταξη του Δημάρχου. Λοιπόν, κύριε Νικολόπουλε, επειδή θεωρώ τον εαυτό μου ελεύθερο άνθρωπο, με όποιο και αν είναι το κόστος αυτό, έχω διδαχτεί από πολύ σοβαρά πρόσωπα περί αυτού. Και όταν λέω διδαχτεί, όχι σε επίπεδο κατήχησης, αλλά σε επίπεδο παρότρινσης, να ακολουθήσω έναν δρόμο περίπου, γιατί ο δρόμος κάποιων ανθρώπων είναι πολύ μακρινός για κάποιους από εμάς. Εννοείται πολιτικά. Και όχι μόνο πολιτικά, πολιτικός, κύριε Νικολόπουλε. Προχτές χάσαμε έναν άνθρωπο, μια προσωπικότητα παγκόσμιας εμβέλειας. Είχατε συγγένεια, έτσι, με την Ναι, κύριε. Είμαστε συγγενείς και κοντινοί συγγενείς, αλλά πάνω από το συγγενείς, κάτι το οποίο το απέφευγε και η ίδια η Ειρήνη, είμαστε αγαπημένοι. Ήταν ένα από τα πιο αγαπητά πρόσωπα. Όταν ερχόταν χιλιομόδι, πάντα θα επισκεπτόταν το σπίτι μας, τον πατέρα μου ιδίως, και έχω διδαχτεί πάρα πολλά. Και θέλω να πω κάτι, θα μου επιτρέψετε, ότι έστω και την τελευταία της ώρα ξανατίμησε το χιλιομόδι. Θα μπορούσε να τα φύγει δίπλα στη Μέλη. Αυτή ήταν η Ειρήνη. Δίπλα στη Μέλη ένα Μερκούρι, και σας το λέω και να τραχιάζω ειλικρινά. Θα μπορούσε να δίπλα στον Ανδρέα ή δίπλα στον Κολοκοτρώνη, όπως είπα το πρωί. Προτίμησε ένα φτωχό, ταπεινό χωριό
και να τα φύγει και να είναι ο τάφος της. Όχι, δεν ήταν ένα ταπεινό χωριό η Ειρήνη, και όταν αναγγέλθηκε ο θάνατός της, ας πούμε, και τα μέλη της οικογένειας φροντίζαν τα διαδικαστικά τι και πώς, ανασύρθηκε στις μνήμες όλων και από τον πατέρα μου ότι η επιθυμία της ήταν να τα αφήσει στο Χιλιομόδι, στον ίδιο χώρο που υπήρχε η μητέρα της και ο πατέρας της. Και αυτό το έλεγε εν ζωή και νέα πολύ. Εγώ, κλείνοντας έτσι, αν θέλετε να προσθέσετε ό,τι θέλετε για την Ειρήνη, το δικαιούται να μιλήσουμε πολύ για την Ειρήνη, ότι μία πρωτομήτης τη δικαιούται σε ένα κεντρικό σημείο της Κορινθού, όχι στο Χιλιομόδι. Στο Χιλιομόδι έγινε το θέατρο, πήρε το όνομά της. Θα ήθελα κάπου έτσι να λένε, αυτή ήταν η Ειρήνη Παπατή. Ήταν, γιατί ας πούμε η Μελίνα Μερκούρη έχει μια τεράστια πρωτομή στο Χαϊδάρι. Μπαίνοντας προς την Αθήνα, δεξιά θα δείτε υπάρχει πρωτομή της Μελίνας Μερκούρη. Μια τέτοια πρωτομή θα ήθελα και για την Ειρήνη Παπά. Δεν έχουμε πολλούς να καμαρώσουμε στην Κορινθία έτσι. Ελάχιστους έχουμε. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό είναι μια πρόταση. Μπορεί να συζητηθεί. Πάντως, σαφέστατα η μαρμάρινη πλάκα στο θέατρο που της αφιερώσαμε στο Χιλιομόδι σαφώς δεν επιτρεπόταν να έχει τίποτα άλλο επάνω παρά μόνο το όνομά της. Και δίπλα σε έχει. Και δυστυχώς έχει και ονόματα των ανθρώπων που προσπάθησαν γι' αυτό, εγώ τους το αναγνωρίζω. Και ο Αλέκος και του κυρίου Πνευματικού και του κυρίου Νανόπουλου. Δεν το συζητάω. Στην άλλη μεριά. Στην άλλη μεριά. Αλλά θεωρώ ότι όταν τιμάς έναν άνθρωπο και μάλιστα αυτής της εμβέλειας, δεν έχεις το δικαίωμα, από σεβασμό αν θέλετε. Μόνο από σεβασμό. Έτσι, από εκτίμηση αν θέλετε. Είναι ένα πράγμα που το έχω δει και με έχει λυπήσει, όπως και άλλα πολλά. Αλλά ξέρετε, η Ειρήνη για πολύ κόσμο, μάλλον για κάποιους, ήταν ο άνθρωπος, ο συγγενής που την έβλεπαν, τη βλέπαμε με ένα άλλη οπτική γωνία, αλλά η Ειρήνη είχε και το εξής, ότι το όνομά της ήταν τόσο τεράστιο που αναγκαστικά, κύριε Νικολόπουλε, υπομένεις πολλά και πολλά και άσχημα ίσως πολλές φορές. Πολύ. Έτσι. Η ζήλια είναι μεγάλη. Δόξα τω Θεώ όμως είναι τόσο τεράστιο το όνομά της και τέτοια η προσωπικότητά της που μπορούσε και τα διαχώριζε πάντα. Και τα χώραγε όλα, τα χωρούσε όλα. Ήταν η πραγματική έννοια του συν και χωρώ. Όχι με την άφεση των αμαρτιών. Όχι. Πάντα ήταν ειλικρινής και αυθεντική και απέδιδε τα το κέσσερα στο κέσσερα. Λέγανε αυτοί που την ξέρουν, εγώ δεν την γνώρισα ποτέ εκτός από μια στιγμή και δεν μ' άρεσε αυτή τη στιγμή. Γιατί αυτή η υπεργυναίκα εξωτερικής εμφάνισης, γιατί ποτέ δεν συζήτησα μαζί της, είχε πλέον γίνει μια γιαγιά. Είχε χάσει τη λάμψη. Κύριε Νικολόπουλε. Όπως τη χάνουμε όλοι βέβαια έτσι. Ακούστε. Αλλά άλλο να χάσω εγώ τη λάμψη, άλλο εσείς και άλλο η Ειρήνη Παπάτση. Αν προσέξατε, το μόνο που έχει μείνει ακόμα και από την κηδεία της ήταν η λάμψη της απλότητας. Αυτό η Ειρήνη το είχε από μικρό παιδί. Γιατί ήταν ειλικρινής, ήταν αυθεντική και πάνω απ' όλα, κύριε Νικολόπουλε, ελεύθερο άτομο. Ελεύθερο με όλη τη σημασία της λέξης. Πικραμένη όμως στην περιοχή έτσι, διότι διζήτησε κάποτε από τους κυβερνώντες ένα μεγάλο χώρο για να δημιουργήσει κάτι σπουδαίο και τους το αρνηθήκανε. Κοιτάξτε να δείτε. Εντάξει. Υπάρχει οφθόνος πάντα. Υπάρχουν μυαλά και μυαλά. Κάποτε όντως είχε ζητηθεί ένας χώρος για να δημιουργηθεί ένα θέατρο μεγάλο και ωραίο σε επίπεδα επιδαύρου. Δεν δόθηκε ο χώρος, γίνανε κάποιες. Αλλά μυαλά τότε. Τώρα μιλάτε για εποχές. Για 30-40 χρόνια πίσω. 40 χρόνια. 40 χρόνια. Γεμάτα, 35 γεμάτα χρόνια. Εν πάση περιπτώσει, κύριε Νικολόπουλε, αυτά γίνονται στη ζωή, δεν είναι. Συμβαίνουν. Λοιπόν, επανερχόμαστε στην ειλικρίνεια τη δικιά σας. Σας έθεσα ένα τοπίο. Θέσατε ένα ερώτημα. Λοιπόν, άκουσε, κύριε Νικολόπουλε, επειδή ποτέ δεν μασάω τα λόγια μου. Είχαμε ένα φαινόμενο Μπίτζιου. Και το φαινόμενο του κύριου Μπίτζιου, το οποίο δεν ήταν πρωτοφανές, έχει γίνει κατά εξακολούθηση να καθιβρίζει κόσμο. Και το λέω μέσα από το μικρόφωνό σας. Δεν έχω να φοβηθώ τίποτα. Το ξέρουν όλοι. Δηλαδή, θα φοβόμαστε να λέμε την αλήθεια, μην τυχόν κάποιος μας μηνύσει. Μας μηνύσει. Όχι, οπωσδήποτε. Άμα χρησιμοποιήσετε λέξεις που είναι. Όχι, μα λέω γεγονότα. Γεγονότα. Το ένα γεγονός, λοιπόν, θα πω τα δύο χοντρά. Το ένα γεγονός, το χοντρό, ήταν σε μια συγκέντρωση στο επιμελητήριο. Έτσι. Ωραία. Όπου. Ναι, όπου τότε, ας πούμε. Αλέτε με τους αρχιτέκτονες. Βεβαίως. Ναι.
την, αυτή την εκδήλωση με τους αρχιτέκτονες για το θέμα του έκτου συντάγματος, mm-hmm. όπου είχαν παρευρεθεί υπουργοί, περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες, δημοτικοί σύμβουλοι, ο ίδιος ο δήμαρχος, επιχειρηματίες, αρχιτέκτονες. Ο κύριος Μπίτζος έλεγε τότε που μαζευτήκατε οι απατεώνες και οι κλέφτες. Ζήτησε συγγνώμη των υστέρων. Πάμε στο δεύτερο χοντρό περιστατικό. Με δικιά του γραφή, με δικιά του γραφή, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το ξέρουν και οι πέτρες, έγραψε και καθονόμασε τους λεχαιώτες, και μάλλον όλη την περιφέρεια, αλλά για τους λεχαιώτες, γύφτους. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, κύριε Νικολόπουλε, να τίθομαι στη διάθεση των πολιτών για να τους βοηθήσω, για να βοηθήσω τον τόπο μου, για να τους εξυπηρετήσω, για να τους υπηρετήσω, αν θέλετε, καλύτερα από όλες είναι οι λέξεις, για να τους υπηρετήσω. Βαρημένα και εγώ να τους υπηρετήσω, όχι τους υπηρετήσω, κύριε Νικολόπουλε. Εντάξει. Όταν είσαι ερωτός, υπηρετείς τον τόπο πρέπει. Σου. Δεν το κάνεις παντά, δεν το κάνει το όλοι, πρέπει όμως. Όχι, αυτός είναι ο ορισμός. Μαζί σας, πρέπει. Αλλά δεν τίθομαι στη διάθεση των πολιτών να τους υπηρετήσω για το κοινό καλό. Ναι, και αυτό είναι μία από τις μεγαλύτερες αξίες του ανθρώπου. Προχωράμε. Λοιπόν, και ο ίδιος να βγαίνει να τους καθυβρίζει. Και μετά με μία ας πούμε επιστολή, την οποία ούτε καν ξέρω ποιος την έχει γράψει, δεν με απασχολεί γιατί την υπέγραψε ο ίδιος. Άρα ο ίδιος. Από τη στιγμή και Κορδός, είναι ο ίδιος, είναι ο ίδιος, είναι ο ίδιος λοιπόν ακριβώς. Να μην ζητάει κάθε αυτού συγγνώμη, να υπονοείται το συγγνώμη και να λέμε μια άτυχη στιγμή. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα, κύριε Νικολόπουλε, είναι απαράδεκτα. Το χειρότερο απαράδεκτο που μπορεί να σε εξοργήσει είναι ότι ναι μεν προς τιμήν τους και ο κύριος Πλατής και ο κύριος Πούρος βγήκαν και κατηγόρησαν αυτό το, καυτηρίασαν αυτό θα το γεγονός. Ο κύριος Πούρος ήταν και πιο σκληρό. Ήταν και πιο σκληρό, αλλά εγώ ειδικά με τον κύριο Πούρο, γιατί για τον κύριο Πλατή θα τα πούμε, ο κύριος Πλατής τουλάχιστον παραιτήθηκε τώρα. Ένας από τους λόγους της παραίτησης είναι και αυτός. Ήταν και του κύριου Μπίτζου μέσα. Θα πούμε κατά τη δικιά μου άποψη. Ναι, βεβαίως. Ποιος ήταν ο λόγος. Λοιπόν, δηλαδή, πώς μπορώ εγώ όταν είμαι σε μια παράταξη, στην οποία παράταξη εκπροσωπούμε από το δήμαρχο αλλά και τους συναδέλφους που αποτελούμε αυτή την παράταξη, mm-hmm. να με εκπροσωπεί ένας άνθρωπος τέτοιος. Δηλαδή, ομοίως το ομοίο. Πώς, έβγαλε ο κύριος δήμαρχος μια ανακοίνωση. Έβγαλε μια ανακοίνωση και δεν άφησε αμαρτιών. Ότι το θέμα θεωρείται λήξαν. Δηλαδή, σε έβρισα, ζητάω συγγνώμη, το θέμα θεωρείται λήξαν. Λοιπόν, εάν βρίσω αυτή τη στιγμή, που δεν θα το κάνω, κύριε Νικολόπουλε, γιατί δεν είναι της προσωπικότητάς μου αυτό το πράγμα, αν βρίσω τον κύριο Νανόπουλο για μικροφόνο εδώ από το σταθμό σας και μέχρι πριν τελειώσουμε ζητήσω ένα συγγνώμη, αυτό τι σημαίνει? Ότι εγώ έχω άφεση αμαρτιών? Αυτό δηλαδή είπε ο κύριος Νανόπουλος, με λίγα ή πολλά λόγια, γιατί είναι κατ' εξακολούθηση. Και λέμε για συμβάντα τα οποία έχουν γίνει ευρέως γνωστά, δημοσιοποιώντας τα. Πόσα γίνονται δηλαδή που δεν τα μαθαίνει ο κόσμος? Όταν ένας άνθρωπος δηλώνει ξανά και ξανά μια συμπεριφορά, σας το λέω και εξ επαγγέλματος, έχει να κάνει με το DNA του. Και εδώ αυτό το πράγμα είναι προσβλητικό για ένα δημοτικό συμβούλιο. Και εδώ λέμε πώς έρχεται η ομοιρία. Εγώ αν ήμουν στη θέση του κυρίου Πούρου, γιατί ο κύριος Πλατής διαχώρισε τη θέση του με την παρέτησή του από αντιδήμαρχος, δεν φεύγει από την παράταξη μεν, γιατί δεν είχε κανένα λόγο να το κάνει αυτή τη στιγμή, έτσι, αλλά διαχώρισε μια θέση ακόμα πιο σειρά. Ο κύριος Πούρος πώς ανέχεται να έχει συνεργάτη τον κύριο Μπίτζιο? Γιατί ο κύριος δήμαρχος, έχω ξαναπεί επανειλημμένος, ότι τελεί ενομηρία εντός εισαγωγικών, ενομηρία της πλειοψηφίας. Λοιπόν, είναι ελευθερία αυτή? Και όταν δεν είσαι ελεύθερος, πώς μπορείς να προσθέσεις τον κόσμο? Στην ερώτηση που μου κάνατε λοιπόν, όντως κάποια στιγμή λοιπόν, εννοείται ότι αν θα πάτε στη θέση του ή όχι. Κάποια στιγμή λοιπόν, συζητώντας με ένα μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου και καυτηριάζοντας αυτά ακριβώς που είπα και εδώ σε εσάς, έλεγα πώς είναι δυνατόν να ανέχεστε αυτή τη συμπεριφορά?
Πώς είναι δυνατόν ένα δημοτικό συμβούλιο και εμείς μέσα μαζί να δεχόμαστε μια τέτοια συμπεριφορά? Επειδή μου έχετε στείλει ένα μήνυμα που δεν καταλαβαίνω σε ποιον αναφέρεστε και είναι σημαντικό αυτό που λέτε, κάντε μου μια διευκρίνηση να ρωτήσω. Γιατί αλλιώς δεν το έχω καταλάβει τι αναφέρεστε που έγραφε και φωτογράφιζε, αν έχετε την καλοσύνη. Λοιπόν, εγώ λοιπόν κάποια στιγμή συζητώντας με αυτό το μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου, έτσι, και καυτηριάζοντας όλα αυτά, πώς ανεχόμαστε μια τέτοια πράξη, γιατί είναι επαναλαμβανόμενη, γιατί είναι συνεχιζόμενη, έτσι. Όντως, με σαρκασμό πολύ, κύριε Νικολόπουλο, λέω, εάν θα φύγει ο κύριος Μπίτσος, έρχομαι στην παράταξη, στην Συμμαχία Πολιτών. Βέβαια αυτό, την ίδια στιγμή, επειδή θα μεταφερόταν, επικοινώνησα. Να τελειώσω και με ρωτήσετε, κύριε Νικολόπουλο. Ναι, τώρα διευκρινίζω κύριος γι' αυτό. Ναι, ναι, καμία αντίρρηση. Λοιπόν, κάποια στιγμή λοιπόν, επειδή εγώ όταν έχω την ένταση, γιατί τα ζω, το κάθε ένα πράγμα το ζω, προσπαθώ να είμαι αυθεντικός, βιωματικός, και όντας ελεύθερος άνθρωπος, επικοινώνησα πάλι με το Δημοτικό Σύμβουλο, του λέω, κοίταξε να δεις, αυτό το πράγμα, ας πούμε, δεν ισχύει βέβαια. Εννοείται ότι δεν ισχύει. Κύριε Κορδόση, και επειδή έχω ακούσει κι άλλα, κύριε Νικολόπουλε. Εκεί θα έρθω. Επειδή έχω ακούσει κι άλλα, κύριε Νικολόπουλε. Για να μην κάνουμε μονόλογο. Θα επανέλθω στην ερώτηση του ακροατή και σίγουρα, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό που ρωτάει, πάρα πολύ σοβαρό. Επειδή όμως όλο αυτό το διάστημα, εδώ και δύο χρόνια, ας πούμε, περίπου, ίσως λιγότερο, έχουν ακουστεί ο Κορδόσης πήγε με τον Νανόπουλο, τα πάνε, τα είπαν, έχω τα πάει. Ούτε καλημέρα δεν λέμε με τον κύριο Νανόπουλο. Ότι θα βρήκαν, ότι θα είναι αντιδήμαρχος, θα κάνει, θα δείξει. Τελικά θα γίνεται αντιδήμαρχος. Όχι, κύριε Νικολόπουλε, και επειδή γενικότερα ο σαρκασμός απαιτεί ένα επίπεδο κατανόησης διαφορετικό. Αυτό εγώ θα το ρωτήσω, εγώ θα κάνω το σύνδρομο λοιπόν, του διαβόλου. Εγώ λοιπόν. Δεν μπορείτε να γίνετε αντιδήμαρχος για θεσσαστή. Ούτε με όλα τα λεφτά του κόσμου. Δεν γίνεται να κάνω εγώ. Δεν γίνεται να συνεργαστώ με τον κύριο Νανόπουλο όταν ήμουν ο βασικός, ένας από τους βασικότερους του συνεργάτες και αποφάσισα να απομακρυνθώ από τη Συμμαχία Πολιτών. Και αυτό το έκανα για συγκεκριμένους λόγους. Ο κύριος Νανόπουλος δεν είναι ο κύριος Νανόπουλος που ήταν, που πρεσβεύαμε πράγματα στην αντιπολίτευση. Αν βγάλουμε το πρόγραμμα της Συμμαχίας Πολιτών, έτσι να δείτε, πολλά τα αντίθετα έχουμε κάνει. Κατηγορούσαμε τον Αλέκο τον Πνευματικό για πράγματα και ο Αλέκος ο Πνευματικός έλεγε, κύριε Νανόπουλε, δεν ξέρετε τη δουλειά, και όντως δεν την ξέρει τη δουλειά. Καμία σύγκριση. Εδώ δεν είναι θέμα δουλειά, είναι θέμα θέση. Είναι θέμα θέση. Μα τη δουλειά εννοούμε τη θέση του Δημάρχου. Δεν μπορεί να διαχειριστεί ούτε ένα δημοτικό συμβούλιο. Είναι μια διαχειριστική δημοτική αρχή σε ένα τεράστιο Δήμο με τεράστιες ανάγκες και όλα γίνονται αλαλούμ. Ανάκατα ο κύριος. Λοιπόν, εγώ με τον κύριο Νανόπουλο δεν μπορώ να συνεργαστώ για όλα τα λεφτά του κόσμου. Και επειδή καμιά φορά κάνουμε και μεταξύ μας κανένα αστείο, έτσι σαρκαστικό, ότι δεν μπορώ να, δεν γίνεται να συνεργαστώ, πώς να σας το πω, δεν γίνεται, έχουμε διαφορετική αντίληψη φιλοσοφίας. Εγώ έχω όραμα, ο κ. Νανόπουλος δεν έχει όραμα. Εγώ αγαπάω, ο κ. Νανόπουλος δεν αγαπάει την πόλη και τα χωριά, και το λέω κατηγορηματικά, δεν την αγαπάει. Οι κινήσεις δεν είναι κινήσεις αγάπης. Η αγάπη έχει και μετριοφροσύνη, έχει και ταπεινοφροσύνη. Δεν υπάρχει αυτό. Είχαμε τη φαραωνική φωτογραφία στο προεκλογικό μας γραφείο το 2014, και τώρα εμφάνισε φαραωνική φωτογραφία πάνω από τα μπαζώματα, ότι θα είναι ο συντελεστής που θα κάνουν τα μπαζώματα. Εδώ μιλάμε για προσπάθειες ετών, με πολλούς πριν από τον κύριο Νανόπουλο, και φαντάζομαι θα είναι και μετά τον κύριο Νανόπουλο, γιατί είναι μια χρονοβόρα διαδικασία. Εμένα αυτά, κύριε Νικολόπουλο, λοιπόν δεν με εκφράζουν. Αλλά να δω και το άλλο. Θα βγει κάποιος από όλους αυτούς που λέει ότι ο Κορδόσης θα γίνει αντιδήμαρχος, ο Κορδόσης πήγε στη Συμμαχία Πολιτών, να πει μπράβο στον Κορδόση που τελικά είναι ο μόνος που αντιστάθηκε και είναι ο μόνος ελεύθερος εκεί πέρα μέσα? Να ρωτήσω κάτι, γιατί είναι του ακροατή, θα σου το μεταφέρω. Επώνυμος, δεν είναι ανώνυμος. Εγώ με ανώνυμα δεν παίζω, να ξέρετε. Ωραία. Έτσι, όποιος είναι ανώνυμος. Να μου πείτε και εμένα ποιος είναι. Ναι. Για δεν αναφέρεστε, λέει, και για αυτά που έγραψε και φωτογράφησε τον κύριο Πούρο, αφήνοντας υπονοούμενα χοντρά ο κύριος Μπίτσιος. Εγώ είπα, αγαπητέ κύριε, χωρίς να ξέρω ποιος είναι, θα μου πει βέβαια είναι μετά. Λέχιο, θα μου πει λέχιο, ο κύριος Νικολόπουλος μετά, γιατί σαφέστατα απαντώ με σεβασμό στον κάθε πολίτη όταν είναι επώνυμος, αλλά και ανώνυμος αν θέλετε. Όχι, ανώνυμα δεν κοιτάξτε δε να δείτε.
επειδή είπα πριν ότι κατά καιρούς, αμέσως μετά την τοποθέτηση των γύφτων και μετά την τοποθέτηση του κύριου Πούρου και του κύριου Πλατή, βγήκε ένα άλλο βιντεάκι από τον ίδιο τον κύριο Μπίτζιο, το οποίο αόριστα, βέβαια δεν μπορούμε να πούμε, αόριστα κατηγορούσε ανθρώπους, όπως και κάποιες αναρτήσεις Κλόπς. Μια ανάρτηση, ο Κλόπς είναι ο κλέφτης. Λοιπόν, ο κύριος Μπίτζος χαίρομαι που ξέρει και αρχαία, αλλά ένα Κλόπς στον αέρα δεν ξέρω για ποιον το λέει, κύριε Νικολόπουλε. Δεν μπορώ να είμαι κατηγορηματικός, αλλά γίναν τοποθετήσεις και οι τοποθετήσεις με υπονοούμενα πάντα βρίσκουν τον αποδέκτη, γιατί ο αποδέκτης δεν είναι κουτός. Και αναρωτιέμαι, ο κάθε αποδέκτης αυτών των αντικειμένων, πώς ανέχεται ακόμα αυτόν τον κύριο να είναι συνεργάτης του? Και είμαστε και προσωπικά φίλοι, ας πούμε, είμαστε προσωπικοί φίλοι, έχουμε μια κοινή άποψη για κάποια θέματα κοινά, και έχω απορρίσει. Έχω απορρίσει με συμπεριφορές ανθρώπων που έχω καλές σχέσεις. Δηλαδή δεν μπορώ να πω κάτι για τα κοινά, μια διαφορετική αντίληψη, και αμέσως θα παρεξηγηθώ. Και αυτό έχει συμβεί με πολλούς συναδέλφους. Εγώ, κύριε Κορδός, κάνω μια τοποθέτηση εγώ, για το καλό. Κύριε Κορδός, επειδή μίλησα θετικά για κάποια άλλα πράγματα, έγινα κακός. Μου κόπηκαν καλημέρες γιατί πρέπει θα να. Σας πω κάτι, θα σας πω κάτι. Η Ειρήνη πάντα έλεγε, η Ειρήνη έλεγε πάντα, να λες την άποψή σου εφόσον την πιστεύεις και είναι αυτή που σε αντιπροσωπεύει και να την υπερασπίζεις, χωρίς να κοιτάς το τίμημα. Και αυτό εγώ το κάνω μέχρι τώρα. Να πάμε ένα βήμα παρακάτω και να πάμε στην... Στον κύριο Πλατή, μια που έρχεται συνέχεια. Εγώ δεν με αφήνετε εσείς να μιλήσετε, εκτός για να αλλάξουμε την εκπομπή και σας κάνουμε... Συγγνώμη, κύριε Νικολόπουλε, αλλά... Λοιπόν, κύριε Κορδώση, η παρέτηση του κύριου Πλατή κατ' εμέ ξεκινάει από τα 380 χιλιάρικα και ότι εκεί, τα 830... Αυτό το τελευταίο. Ότι εκεί πλέον αδειάστηκε η περιοχή, τα πρόσωπα, στηρίζοντας κάποιον άλλον, ναι, στηρίζοντας τον εαυτό μας, στηρίζοντας τους απέναντι, θάβοντας εμένα, ναι, κάπως έτσι το νιώθω. Κύριε Νικολόπουλε, εκεί δεν φτάνει που τους έβρισαν τους ανθρώπους, τους στερήσανε και έργα. Γι' αυτό σας λέω ότι αυτή η δημοτική αρχή δεν έχει όραμα, δεν έχει ούτε αρχή ούτε μέση ούτε τέλος. Άρπα κόλλα ό,τι μας προκύπτει καθημερινά. Αυτό δεν είναι σωστή διαχείριση. Και μου, δηλαδή, δεν είναι σωστή διαχείριση. Πώς θα το κάνουμε αλλιώς? Τελείωσε. Είναι απλό. Λοιπόν, το τελευταίο πραγματικά που έγινε, που φαντάζομαι ότι, ας πούμε, όθησε τον κύριο Πλατή στην παρέτησή του, γιατί καλέσει ανακοινώσεις και χειραψίες ότι φιλικά και αυτά, αλλά αυτά είναι τα πολιτικά δικά του κύριου Νανόπουλου, τα ξέρουμε τώρα. Μέχρι εκεί φτάνει όμως. Λοιπόν, σαφέστατα, για να πληρωθεί. Πάντως, η σιωπή του κύριου Πλατή επιβεβαιώνει τον κύριο Νανόπουλο. Ακούστε να δείτε. Η σιωπή του κυρίου Πλατή, κύριε Κορδώση, επιβεβαιώνει τον κύριο Νανόπουλο. Δεν θέλω να τον δικαιολογήσετε σε τίποτα. Δεν δικαιολογώ τίποτα. Θέλω να βγει ο κύριος Πλατής και να πει ευχαριστώ τον κύριο Νανόπουλο, διότι μου διάθεσε δύο χρόνια μια αντιδημαρχία, προσέφερα αυτό που έκανα. Θέλετε να σας πω κάτι? Εγώ αν ήμουνα, εγώ όπως ήμουνα στη Συμμαχία Πολιτών και έφυγα, τότε τοποθετήθηκα γιατί έφυγα. Είπα, δεν αντιπροσωπεύει πλέον αυτό που εγώ πιστεύω. Τελείωσε. Και είπα και τώρα, χωρίς σαρκασμούς, γιατί ο σαρκασμός παρεξηγείται πολύ αν δεν υπάρχει το ανάλογο επίπεδο, με καμία δύναμη δεν πρόκειται να συνεργαστώ με τον κύριο Νανόπουλο. Ο κύριος Νανόπουλος πρέπει να αποτελέσει παρελθόν για το Δήμο. Συγγνώμη. Αγαπητέ φίλε, δεν θα πω το όνομά σου, το έχω. Στο βιντεάκι δεν μιλάει με όνομα ο κύριος Μπίτζιος. Λέει ότι αυτοί που ξέρουν να μιλάνε αρχαία ξέρουν και καλά ελληνικά, αλλά ξέρουν και αυτοί ελληνικά και τον αποκαλεί απατεώνα. Αλλά όνομα δεν λέει, μπορεί να είμαι εγώ. Όχι, δεν έχει πει όνομα στο βιντεάκι. Είμαι και εγώ. Αλλά εν πάση περιπτώσει, μπορεί τίποτα να είναι ο καθένας. Κανείς δεν στρογγυλεύει τίποτα αυτή τη στιγμή, ούτε ο Κορδώσης στρογγυλεύει, αλλά δεν υπάρχει όνομα. Όλοι μας καταλάβαμε για ποιον πρόκειται. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει όνομα, δεν μπορούμε να καθονομάσουμε για ποιον είναι. Είναι απλό. Γιατί εδώ κινούμαστε μια σφαίρα, ας πούμε, νταβατζιλίκη και απειλή μέχρι τέλους. Εν πάση περιπτώσει, ο κύριος, λοιπόν, αν ήμουν εγώ στη θέση του κύριου Πλατή, σαφέστατα θα είχα μαζέψει όλους τους λόγους που είχα μαζεμένους και θα έλεγα εγώ παρετούμε από τη θέση του αντιδημάρχου γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο, και μάλιστα ανεξαρτητοποιούμε. Θα το πήγαινα και εκεί.
Εγώ προσωπικά, ο κύριος βέβαια Πλατής έχει τη δικιά του φιλοσοφία και το δικό του τρόπο που είναι σεβαστό σε μένα. Έτσι, η σιωπή που λέτε εσείς είναι σεβαστή σε μένα. Αυτό επέλεξε. Μα και αυτό επέλεξε. Και δεν μπορώ να το ρυθμίσω. Αλλά αυτό όμως δεν μας απαντάει αν όντως είναι όπως είναι τα πράγματα. Ακούστε, ευχαριστώ για τη συνεργασία. Μια σιωπή, είναι πολύ κουρασμένος. Μια σιωπή δίνει δικαίωμα σε εμάς όμως, κύριε Νικολόπουλε, να συζητάμε. Να συζητάμε. Έτσι, γι' αυτό σας λέω, σέβομαι τη σιωπή του, αλλά εγώ έχω το δικαίωμα να συζητάω. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι ο κύριος Πλατής, και γνωρίζοντάς τον για την ηθική, για το ηθικό του κομμάτι, για την τιμιότητά του, σαφέστατα είναι πολύ ενοχλημένος με το τελευταίο γεγονός της στέρησης κάποιων έργων από το Δήμο Άσο Λέχαιο για να πληρωθούν οι ποινικές ρήτρες των εργολάβων σε ένα σχολείο που δεν έχει γίνει. Όχι, δεν έχει γίνει και λάθος κάνετε εδώ. Δεν έχει καν σκεφτεί κανείς να το ξεκινήσει. Εγώ έχω πει δεν έχει γίνει. Πληρώνουμε λοιπόν ποινικές ρήτρες σε έναν εργολάβο για ένα έργο που δεν έχει γίνει και έργα που ήσαν δρομολογημένα να γίνουν τα στερούμε. Λοιπόν, το ένα ήταν αυτό. Το άλλο ήταν κατά καιρούς. Μήπως το κάνει έτσι, μήπως χαθούν τα λεφτά από το ΕΣΠΑ. Γιατί θα εκεί είναι και θέμα ΕΣΠΑ, ενώ τα έργα του Δήμου. Δεν έχει σχέση καμία ποινική ρήτρα με το θέμα. Απλά έπρεπε να ξεκολλήσει. Έπρεπε να ξεκολλήσει το μπλοκάρισμα αυτό με τον εργολάβο. Μήπως και προλάβουμε. Μακάρι να τις προλάβουμε, είναι δύσκολο, κύριε Νικολόπουλε. Όχι, υπέρ του να τις προλάβουμε. Το σχολείο μακάρι να τις προλάβουμε, κύριε Νικολόπουλε. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, το άλλο είναι ότι ο κύριος Πλατής κατά καιρούς προς τιμήν του, προς τιμήν του και σαν αντιδήμαρχος οικονομικών, δεν υπέγραφε και δεν συμφωνούσε, δεν ψήφιζε θέματα στην οικονομική, είτε στην οικονομική επιτροπή, είτε στο κομμάτι της αντιδημαρχίας που αναλογούσε. Δηλαδή ήτανε κάθετα αντίθετος. Ήτανε κάθετα αντίθετος σε κάποια σοβαρά και κέρια θέματα. Κύριε Κορδός, μισό λεπτό. Χοντρική και Λιανική, ειδικές τιμές για οργανισμούς και επιχειρήσεις. Εθνικής Ανεξαρτησίας 55, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-73780. Λιβάνης Βασίλης. Ο ειδικός τους υπολογιστές. Παπούτσια θέλεις, το έχουμε. Ρούχα θέλεις, το έχουμε. Ήδη για το σπίτι τον κήπο θέλεις, το έχουμε. Ό,τι και να βάλει ο νου σου, το έχουμε. Και σε τιμές, τρέλα! Πάνω από 16.000 προϊόντα να διαλέξεις. Τρέλανεμας.gr. Shop online, γρήγορα και με ασφάλεια. Οι γεύσεις, το περιβάλλον, η ατμόσφαιρα, η εξυπηρέτηση. Όλα ιδανικά, όλα ακριβώς όπως επιθυμείς. Εστιατόριο θάλασσες. Ελληνικές και μεσογειακές συνταγές με αγνές πρώτες ύλες από την κορινθιακή γη, εκτελεσμένες μοντέρνα. Παραδοσιακά πιάτα της μαμάς, κρεατικά και φρέσκα θαλασσινά. Εστιατόριο θάλασσες. Σε χαλαρό και ήσυχο περιβάλλον, δίπλα στη θάλασσα, σε ένα χώρο που έχει φτιαχτεί με μεράκι και αγάπη από τους ιδιοκτήτες για όλη την οικογένεια. Εστιατόριο θάλασσες. Παραλία Λεχαίο Κορινθίας. Τηλέφωνο 27410-86459. Εστιατόριο θάλασσες. Οι δικές σου γευστικές στιγμές με θέα τη θάλασσα. Εδώ λοιπόν είμαστε. Καλημέρα στη φιλενάδα μου, την κυρία Μίνα Πέτρου Βενετσάνου. Μόλις τελειώσω θα την πάρω στο τηλέφωνο. Και εγώ εδώ μιλάγαμε συγκεκριμένα για. Λέγαμε για τους λόγους που του κύριου Πλατή. Λοιπόν. Εγώ μπορώ να πω, μπορεί ο κόσμος να μην ξέρει, ότι σε μια συγκεκριμένη αναφορά στην Οικονομική Επιτροπή ήταν ο μόνος που είπε ότι πρέπει να κατεβάσουμε το ύψος της παρουσίας εργολάβων για τα LED και δεν το δέχτηκε ούτε. Δεν το ψήφισε αυτό. Τα LED ο κύριος Πλατής δεν τα ψήφισε. Ναι. Οπότε παρουσιάστηκε μόνο ένας εργολάβος, ο οποίος πήγε τη δουλειά. Κάτι που κατηγορούσαν κάποτε το πνευματικό ότι τα δίνει σε έναν και σήμερα δεν τα δίνει. Ο κύριος Πλατής είναι και άλλα πάρα πολλά. Όπως το κομμάτι με τα σκουπίδια που δεν έχει πληρωθεί, ας πούμε. Είναι πάρα πολλά που εξέφραζε την υγιή άποψη. Άλλος ένας επώνυμος ρωτάει γιατί δεν κοπήκαν χρήματα από άλλες κοινότητες για έργα. Γιατί αυτό προφανώς ήταν κάτι το οποίο βόλευε. Δεν ξέρω ακριβώς γιατί, αλλά οι οικονομικές υπηρεσίες έκριναν ότι πρέπει να κοπούν χρήματα. Οικονομικές ή τεχνικές υπηρεσίες? Οικονομικές υπηρεσίες. Η οικονομική υπηρεσία. Δηλαδή μπορεί να παρέμβει η τεχνική υπηρεσία και να πει αυτό το έργο μπορεί να μείνει πίσω, πάρετε τα λεφτά και δώστε τον Κορδός γιατί το χρωστάμε. Σαφέστατα θα μπορούσε να παρέμβει, αλλά σκέφτομαι εγώ, χωρίς να ξέρω ακριβώς, το ξαναλέω, ότι το μόνο
εύκολο που μπορούσε να γίνει θα ήταν αυτό. Και βέβαια εκεί είναι και ο κύριος Πούρος, έτσι, που προείσταται των τεχνικών υπηρεσιών. Ο κύριος Ναπολέων Γιαννακουλόπουλος μιλεί να πω και το όνομά του. Οπότε δεν έχω κανένα πρόβλημα να το πω. Προφανώς, αγαπητέ Ναπολέων, γιατί στο είπα και κατηδίαν αυτό, ότι προφανώς αυτό που βόλευε αυτή τη στιγμή, παρότι και ο κύριος Πούρος και ο κύριος Πλατής είναι από την Δημοτική Ενότητα Άσου Λεχαίου, αυτό που βόλευε ήταν να κοπούν τα χρήματα από εκεί. Κοπήκαν και από αλλού βέβαια, αλλά... Όχι, κοπήκαν τα πιο πολλά από τα εκεί. Τα πιο πολλά από εκεί, εντάξει, κοπήκαν και από αλλού, ας πούμε. Και ξέρετε, ο κύριος Πλατής με τον κύριο Μπούρο μένουν στον ίδιο δρόμο σε απόσταση 50 μέτρων ένας από τον άλλον, έτσι. Ναι. Θα μπορούσαν να τα έχουν βρει από κοντά, δηλαδή. Εντάξει. Από ό,τι φαίνεται, ούτε στα σταφύλια που κόβουν. Δυστυχώς, οι κακοί χειρισμοί αυτή τη δημοτική αρχή, κύριε Νικολόπουλε, έχουν καθυστερήσει το κομμάτι του σχολείου. Με αποτέλεσμα να δίδεται το δικαίωμα στον εργολάβο για την απέτηση ποινικής ρήτρας. Να παίρνει λεφτά χωρίς να κάνει τίποτα. Να παίρνει λεφτά χωρίς να κάνει τίποτα. Με αποτέλεσμα αυτό να πάει, αλυσίδα πάει ο κακός χειρισμός. Είχε σαν αποτέλεσμα να παρθούν χρήματα από τον Κουρβανά που υπήρχαν για έργα, που δεν θα γίνουν αυτά τα έργα τώρα. Θα γίνουν μεταγενέστερα. Θα έρθει ο κ. Ζανόπουλος λοιπόν στις επόμενες εκλογές ένα χρόνο και θα τάζει τα έργα αυτά που ο ίδιος στέρισε. Αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή, καταλαβαίνετε τι σας λέω. Δεν έχει ούτε αρχή ούτε μέσο ούτε τέλος αυτή η δημοτική αρχή. Συγγνώμη. Κύριε Κορδώση, όμως, εγώ θα πάρω την ατάκα του Δημάρχου, ο οποίος λέει: μέσα στο ψηφοδέλτιό μου είχα 150. Γιατί δεν ψηφίσατε κάποιους άλλους και ψηφίσατε αυτούς που θεωρείτε ανίκανους σήμερα. Αυτό το ξέρει ο ίδιος καλά. Θα απαντήσω εγώ. Με νόημα και αυτός θα καταλάβει. Εγώ θέλω να καταλάβουν όμως οι ακροατές μου, οι οποίοι δόξα τω Θεώ στην παρουσία σας εδώ γίνεται πανηγύρι. Οι επιλογές λοιπόν, κύριε Νικολόπουλε, ενός... Λέει ένας κύριος από το Λέχιο, επώνυμος, μας θεωρούν σίγουρους, λέει, γι' αυτό και τα έκοψαν. Αγαπητέ φίλε, χωρίς να ξέρω ποιος είσαι, εγώ δεν μπορώ να ξέρω αν σας θεωρεί σίγουρους. Αλλά σίγουρα η υπεροψία που διακατέχει τον κύριο Νανόπουλο εμπεριέχει και αυτό. Και το μόνο που μπορούμε να κάνω εγώ δηλαδή είναι να περιμένω όταν θα έρθει του χρόνου τον Οκτώβριο η διαδικασία, η εκλογική διαδικασία, να δω πόσους ψήφους, πόσοι θα τιμήσουν τον κύριο Νανόπουλο σε αυτό τον τόπο που καθυβρίστηκαν. Να το δω, είμαι περίεργος. Και θα το δεχτώ και βέβαια. Και καινούργιος επώνυμος, ονόματα δεν θέλω να αναφέρω. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Το περιβόητο βίντεο ξεκινάει με αναφορά σε συνάδελφο αντιδήμαρχο. Άρα αφορά ένα από τους 7 συναδέλφους. Εφόσον κανένας αντιδήμαρχος δεν αντέδρασε εκτός από τον κύριο Πλατή, μπορεί να ισχύει για όλους τους υπόλοιπους. Ευχαριστώ. Φυσικά όλοι ξέρουμε για ποιον λέει. Άρα θα πρέπει και οι 7 να έχουν πρόβλημα. Οι 6 μάλλον. Τώρα κύριε Νικολόπουλε, τι κάνει νιάου-νιάου στα κεραμίδια. Ακούστε, το ξέρουμε. Νιάου-νιάου στα κεραμίδια κάνει πολλές φορές και κότα. Εντάξει. Απλά τώρα για λόγους καθαρά νομότυπους δεν μπορούμε να πούμε και το όνομα. Είναι απλά τα πράγματα. Δηλαδή εγώ απορώ με τον συνάδελφο που αναφέρεται στο όνομά του, γιατί ξέρετε κάποιες φορές έχουν γίνει τέτοια ανάλογα βιντεάκια από το συγκεκριμένο κύριο που πολλές φορές αφορούν και εμένα. Απλά εγώ τα διακομωδώ. Νιώθετε loser. Εγώ. Έτσι λέω συγκεκριμένος κύριος. Θα σας πω κάτι, loser σε καμία των περιπτώσεων. Να πούμε loser στα τουρκικά ότι είναι ο ιτοπαθής. Ναι. Μια και loser στα ελληνικά δεν ξέρω τι θα πει, αλλά στα τουρκικά σημαίνει το παθής. Κύριε Νικολόπουλε, ακόμα και αυτή την τοποθέτηση του συγκεκριμένου ανθρώπου εγώ τη θεωρώ ένα κεκτημένο μου, γιατί γνωρίζω έναν άνθρωπο πώς σκέφτεται και αποφασίζω αν μου κάνει ή δεν μου κάνει. Εντάξει, λοιπόν, και θέλω να πω και κάτι κύριε Νικολόπουλε, επειδή ο κύριος Μπίτζιος έχει φερθεί ανάλογα πολλές φορές με τον ίδιο τρόπο, δεν εκπροσωπεί το χιλιομόδι και την τενέα αυτή η συμπεριφορά. Γιατί ο ίδιος ο κύριος Μπίτζιος λοιπόν που έβριζε τους λεχαιώτες γύφτους, και αυτό μπορώ να το πω γιατί το έχει κάνει και το ξέρουν εκεί πέτρες, ο ίδιος ο κύριος Μπίτζιος λοιπόν είχε το θράσος να μιλήσει για την Ειρήνη Παπά. Αυτά τα πράγματα κύριε Νικολόπουλε δεν συνάδουν. Τι εννοείται είχε το θράσος, δεν έπρεπε να μιλήσει? Έπρεπε να ήταν, όχι δεν έπρεπε για μένα. Τι να πει τώρα. Όταν το φρασιολόγιο το αφορά μόνο Ευρυσίας και τέτοι, πώς μιλάει για ένα παγκόσμιο ας πούμε. Εντάξει, συμπατριώτης. Συμπατριώτης ούτε την ήξερα.
Ευτυχώς που, όπως είπατε, σας άκουσα το πρωί. Ευτυχώς και μάλλον ευτυχώς αναγκάστηκαν να καθαρίσουν το χιλιομόδι. Γιατί ξέρετε, στο χιλιομόδι ήταν κοινό μυστικό. Δηλαδή πέθανε η Ειρήνη μας και ήρθαν να καθαρίσουν το χιλιομόδι. Καλό δεν είναι αυτό, μακάρι να πεθάνουν γύρω. Όχι, κύριε Νικολόπουλε. Όχι, κύριε Νικολόπουλε. Γιατί είναι αυτονόητο, κύριε Νικολόπουλε. Το χιλιομόδι και ειδικά ο δρόμος, ας πούμε, που πηγαίναν προς το νεκροταφείο, ήταν τόσο ατιμέλητος που ευτυχώς, ας πούμε, που έγινε αυτό το συμβάν και καθαρίστηκαν και πέντε πράγματα στο χωριό. Και δεν είναι για μπράβο αυτά, κύριε Νικολόπουλε. Αυτά είναι αυτονόητα. Με κατηγορείτε δηλαδή, γιατί έγραψα μπράβο. Δεν σας κατηγορώ. Εγώ έψαγα. Δεν σας κατηγορώ, εκφράζω την άποψή μου. Καλά κάνετε, κύριε Κορδός, και εγώ τη δική μου. Αυτά είναι αυτονόητα ότι πρέπει να γίνονται. Δυστυχώς όμως. Το ότι δεν και έχουμε ξέρετε ποιο είναι το καλό. Ευτυχώς που η σύνδεσή μου στο τηλέφωνο είναι Κοσμοτέ. Γιατί αν ήταν Win θα μου λέγανε ότι πήρα κανένα καινούργιο τηλέφωνο του Παπαϊωάννου. Όχι μόνο. Εγώ Κοσμοτέ έχω πάντως, παιδιά. Μα θέλετε και το τηλέφωνο. Ο Βαγγέλης είναι ένας άνθρωπος που δεν ασχολείται με πάντως αυτά. Πάντως γίνεται χαμός στα μηνύματα από επώνυμους. Του θέλει. Νιώθουμε θέλει. Αυτοί που το 50 το κάναμε 25 και θα το κρατήσουμε εκεί προς όφελος Κορίνθου. Δεν το κατάλαβα αυτό. Ούτε κι εγώ, και θέλω περισσότερη διευκρίνηση, αγαπητέ Βασίλη. Ο Βαγγέλης λοιπόν, γιατί έλεγε τον κύριο Παπαϊωάννου, ένας άνθρωπος που πραγματικά θέλει να προσφέρει. Θέλει να προσφέρει πραγματικά. Είναι, παρότι είναι άπειρος ακόμα. Είναι ακόμα στη διαδικασία. Κύριε Νικολόπουλε, κάποτε όλοι μας αρχίσαμε, δεν είχαμε εμπειρία. Παρότι ακόμα, ας πούμε, ας χρησιμοποιήσω τη φράση δικιά σας, αποκτά εμπειρία σιγά σιγά. Έτσι, αποκτά όμως εμπειρία. Είναι από τους ανθρώπους που θέλουν να προσφέρουν. Δεν μπορώ να το στερήσω εγώ αυτό του Βαγγέλη. Έτσι, και μπορεί και διαχωρίζει. Δηλαδή θέλετε να μου πείτε ότι καθαριότητα δεν έχουν τα χωριά, τα τέτοια όλα? Κοιτάξτε να δείτε, αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή. Όχι, δεν υπάρχει. Θα σας πω γιατί όμως. Και δεν είναι και θέμα του αντιδημάρχου, έτσι, του Παπαϊωάννου. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κόσμος στην υπηρεσία. Δεν υπάρχει κόσμος. Πώς θα το κάνουμε? Περιμένουμε να κάνουμε τα εξάμηνα, τα οχτάμηνα. Μήπως πήραμε οχτάμηνα και τους βάλαμε όλους στο γραφείο? Κοιτάξτε να δείτε, έχω μια πληροφορία ότι πολλοί από αυτούς που παίρνουμε σε εξάμηνα, οχτάμηνα, πάνε στα γραφεία. Δεν ασχολούνται με το αντικείμενο που προσλήφθηκαν. Σωστός. Έχω την πληροφορία, δεν έχω ασχοληθεί όμως. Εγώ το θεωρώ δεδομένο. Όπως το τραγικό, έχω και την άλλη πληροφορία, αλλά πέρασε η σεζόν, ότι πολλοί από αυτούς που προσλήφθηκαν για την πυρασφάλεια απασχολούνταν αλλού. Λόγω ανάγκης. Καλό δεν είναι αυτό. Τι καλό είναι αυτό? Και όταν θα πιάναμε φωτιές θα καλά. Θα τρέχανε. Εντάξει, κύριε Νικολόπουλε, εσείς το λέτε αυτό, το καταλαβαίνω. Εν πάση περιπτώσει, οι ανάγκες λοιπόν είναι τεράστιες και δεν μπορεί να τα απεξέλθει η υπηρεσία. Αυτό πρέπει να το πιστώσουμε. Έτσι. Αλλά κύριε Κορδός, ο κόσμος φταίει που δεν ψηφίζει Κορδός ή Νικολό και ψηφίζει τον Νικολόπουλο που δεν είναι καλός. Κοιτάξτε, ο κόσμος. Γιατί δείγματα γραφής έχετε δείξει όλοι σας, ασχολείστε πολλά χρόνια. Οπότε ξέρετε ποιος είναι ο Νικολόπουλος και ποιος είναι ο Κορδός. Γιατί εξακολουθεί και ψηφίζει εμένα που είμαι ανύπαρκτος, ανίκανος και επικίνδυνος και όχι εσάς? Θέλετε να τα ακούσετε και αυτό? Βέβαια, θέλω να τα ακούσω. Διότι ο κόσμος, κύριε Νικολόπουλε, δεν είναι ελεύθερος. Τι εννοείτε δηλαδή, τον δεσμεύω εγώ επειδή είμαι σε ένα μικρόφωνο? Τον δεσμεύει ο κάθε Κορδόσης, ο κάθε Νανόπουλος, ο κάθε Νικολόπουλος. Με υποσχέσεις. Με υποσχέσεις, με φρούδες ελπίδες για κάτι. Και είμαστε ακόμα στην εποχή. Σας πληροφορώ από τη Συμμαχία Πολιτών, από την πρωτογενή Συμμαχία Πολιτών μέχρι σήμερα, πρέπει να έχει απολεστεί πάνω από το 50%. Α, μήπως αυτό εννοεί εδώ στο μήνυμα. Εντάξει, πάνω από το 50%. Σωστό. Λοιπόν, είναι πολύ παραμονούμενοι. Δεν είναι Συμμαχία Πολιτών πλέον αυτό. Αυτό είναι one man show. Να υπάρχω μόνο εγώ. Πάμε λοιπόν και στα τελευταία που για μένα είναι και τα πιο σοβαρά. Από την άλλη εβδομάδα, μήνας που μπαίνει δεν γυρίζει, έτσι, για τις εκλογές. Φτάνουμε πλέον στον τελευταίο χρόνο. Έχετε κάνει πολλές φορές εκλογές. Έχω κάνει ακόμα περισσότερες από εσάς. Αυτοδιοικητικές μιλάμε. Εσείς και αν έχετε κάνει. Λοιπόν, πάντως είχα την εξυπνάδα να μην μπω μέσα στο Λούκι ποτέ μου. Ω, αυτό είναι μεγάλο. Εντάξει, τώρα αυτό δηλαδή ότι εμείς είμαστε κουτί, κύριε Νικολόπουλε, που μπήκαμε στο Λούκι. Δεν μπορώ έχω να ένα καταλάβω. Μήνυμα που είναι και αυτό επώνυμο. Καλημέρα, κύριε Νικολόπουλε, καλημέρα στο συγχωριανό μου. Την ευθύνη την έχει μόνο ένας για την συμπεριφορά του κύριου Μπίτζιου, ο κύριος Βασίλης Ρανόπουλος. Εννοείται. Στη διάθεση οποιοδήποτε τα μηνύματα, έτσι. Μα δεν έχει δίκιο.
Δεν ξέρω, έχει δίκιο. Εσείς το θα ήμουν εγώ δήμαρχος, κύριε Νικολόπουλε, και θα καθίβριζε πολίτη ένα συνεργάτης μου. Μια παροιμία λέει, πες μου το φίλο σας, πω ποιος είσαι. Θα καθίβριζε συνεργάτης μου πολίτες και δεν θα τον έπαβα τον καθηκόντων, τουλάχιστον. Το τι θα κάνει με το συνδυασμό του δεν με αφορά. Μήπως είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο για την Όμηρο, σας λέω. Καταστεί ενομηρία τώρα ο κύριος Νανόπουλος. Ενομηρία ψήφων. Ψήφων πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν μπορεί να κάνει με τόσες συνεργασίες που έχει κάνει, ναι, αλλά και τόσες θέσεις που έχει δώσει έμιστες, κύριε Νανόπουλο, κύριε Νικολόπουλε. Μας ακούει μάλλον ο κύριος Νανόπουλος. Και τόσες θέσεις δεν μπορεί να κάνει ούτε πλειοψηφία. Κάτι δεν λέει αυτό το πράγμα. Και νομίζω ότι θα ακολουθήσουν και άλλοι, γιατί αυτές οι συμπεριφορές, ξέρετε, δεν είναι αρεστές. Ακόμα και συναδέλφοι που για κάποιους λόγους υπάρχουν και βρίσκονται ακόμα σε αυτή την πλειοψηφία, αλλά και σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο, υπομονή κάνουν. Υπομονήσε, κύριε Κορδώση, κύριε Κορδώση. Υπομονή σε τι? Στο χάος? Υπομονή στο καλό? Δηλαδή τι θα κάνω υπομονή και μένω, τι κερδίζω, ας πούμε? Κάτι θα κερδίζω. Όπως? Υπάρχουν, ξέρω εγώ, ένα τραπέζι το βράδυ να φάμε ψαράκια. Υπάρχουν τα τραπέζια, υπάρχουν και κάποιοι που την Πέμπτη τρώνε ψάρια με τον έναν και το Σαββάτο λαγό με τον άλλον. Λοιπόν, αυτή είναι η ξεφτύλα. Αυτή είναι η απόλυτη ξεφτύλα. Εγώ το είπα πολύ ευγενικά, κύριε Νικολόπουλε. Λοιπόν, εγώ λοιπόν έρχομαι στο διατάφτατο σήμερα που είναι και το δύσκολο. Ουσιαστικά οι δύο συνδυασμοί του κύριου Νανόπουλου και του κύριου Σταυρέλη είναι δεδομένο. Και ο κύριος Πνευματικός δεν έχει πει ότι δεν θα κατέβει προς το. Άρα, εγώ το θεωρώ ότι θα είναι μέσα στο. Θα είναι ο τρίτος συνδυασμός. Φαντάζομαι, δεν το φαντάζομαι, είναι σίγουρο το ΚΚΕ. Ο ΣΥΡΙΖΑ ακόμα δεν έχει δείξει τα χαρτιά του. Κάποια πράγματα που μίλησε αριστερά και δεξιά, από ό,τι φαίνεται, προσπαθεί και ετοιμάζεται. Εσείς αυτή τη στιγμή δεν είστε ούτε με την. Και άλλο, μην με τη λέει αυτό. Αυτό είναι, θα διακόψω. Το μάθα κι εγώ. Εκεί στο γήπεδο βάλανε 15 βρύσες. Στο Χιλιομόδι. Το ξέρετε? Όχι. Δεν το ξέρετε τι έγινε? Στο Χιλιομόδι, στο γήπεδο του ποδοσφαίρου. Τοποθετήσαν 15 βρύσες για να ποτίζεται γύρω γύρω, γιατί δεν μπορούν να βάλουν μέσα στο γκαζόν ποτιστικά. Το ξέρω αυτό, αδερφέ. Ναι, λέει, επιλέξει, πείτε στο συμπατριώτη μου να πει για το γήπεδο που έβαλαν 15 βρύσες. Δεν το ξέρω. Και γιατί μπήκαν. Δεν το ξέρω, θα πάω σήμερα κιόλας να το δω. Ναι, και μου ξαναγράφει γιατί... από κάτω. Λοιπόν, γράψε μας ακριβώς πού είναι οι βρύσες και αν τις βάλανε, τις ανοίγουν ή από... τις βάζουν και ποτίζει γύρω γύρω. Το λάστιχο. Και το λάστιχο καλό είναι. Βρε, προκειμένου να μείνει ζωντανό το χορτάρι, το οποίο από θαύμα δεν ξέρω γιατί είχε χαλάσει πριν ένα χρόνο. Γύρω-γύρω απ' έξω. Όχι, έχει χαλάσει. Αυτό δεν μπορούσα να συντηρήσω. Το θυμάμαι. Μιλάμε για χάος τώρα, σας λέω για χάος. Μη μου στεναχωρείτε το φίλο μου τον Κουτσοκύλα. Κοιτάξτε, ο Θέμης είναι από τους λίγους που προσπαθεί, τουλάχιστον στον χώρο που είναι. Τόσα μπορεί, τόσα κάνει ο άνθρωπος. Είναι έντιμος. Από εκεί και πέρα τώρα. Κύριε Κορδώση, αύριο τι ώρα θα έρθετε? Γίνεται χαμός εδώ. Τράβα να το δεις, Χρήστο, λέει στο Στίβο, περιμετρικά έχουν βάλει 15 βρύσες. Εντάξει, έχουν πάρει 15 βρύσες και μεθαύριο που θα παίζουν τώρα, άμα το δούμε και αυτό, τώρα μην με φτιάχνετε, αγαπητέ φίλε μου, συγχωριανέ μου, γιατί μεθαύριο που θα παίξουν μπάλα τα παιδιά, ας πούμε, και θα φεύγει, ας πούμε, σε μια φάση, μια σύγκρουση παιχτών, θα προσγειώνονται στις βρύσες. Θα τις βγάλουν τις βρύσες. Θα τρελαθούμε δηλαδή τώρα. Λοιπόν, δεν ξέρω τι. Κορδώση, θα πάω να το παιδιά, δω. Επειδή ρημαχτήκαμε, αλλά πρέπει. Ναι, την αγάπη και τα φιλιά του. Λοιπόν, θέλω να γυρίσω στην ποιότητα το τι θα γίνει. Ο Κορδώσης δεν ανήκει πλέον σε λάγο κίνηση. Αυτό ξεχάστε το, παιδιά, το παρακάνατε. Λοιπόν, δεν ανήκει, λοιπόν, κύριε Νικολόπουλε, θα είστε σε κάποια κίνηση που θα λέγεται Σταυρέλης Νανόπουλος Πνευματικός. Κοιτάξτε. Γιατί από ό,τι βλέπω, κύριε Κορδώση, το new look που θέλατε εσείς και κάποιοι άλλοι δεν τραβάει. Να είμαστε ειλικρινείς. Όχι, θα σας πω. Δεν τραβάει. Γιατί δύο πράγματα έλεγε ο φίλος μου ο Μίμης ο Δαρακλήδης. Θες να ασχοληθείς με το ποδόσφαιρο και την πολιτική? Θα σας πω. Θέλει λεφτά. Λοιπόν, εσείς και λεφτά δεν διαθέτετε και ένα πρόσωπο για αριστερό. Ακούστε με. Επειδή πρέπει να είμαστε σοβαροί και σε αυτά που σκεφτόμαστε, αλλά και σε αυτά που λέμε, και ειδικά όταν μας ακούν δημόσια, αυτή τη στιγμή
Είμαστε μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι αγαπάμε και θέλουμε να προσφέρουμε. Και πάτε να μπείτε σε ένα συνδυασμό για να πάρετε καρέκλες. Για να πάρουμε καρέκλες. Κύριε Κορδός, εγώ σήμερα σας έφερα εδώ να μιλήσουμε διαφορετικά. Ωραία, ακούστε με. Δεν είμαι εδώ για καρέκλες. Δεν θέλω καρέκλες. Δηλαδή, αν αύριο σας πει ο Αλέξανδρος εγώ προσωπικά. Ή ο Σταυρέλης Ιωαννόπουλος, είστε 10 άτομα. Μπαίνετε στο συνδυασμό και από τους 10 τους 6 τους κάνω αντιδήμαρχους. Τους 5, τους 3. Δεν θα μπούμε με αυτές τις ώρες και τις συνθήκες. Αν μπούμε σε ένα συνδυασμό, θα μπούμε, που θα μπούμε. Έτσι, γιατί πραγματικά είμαστε ενοχλημένοι με ό,τι συμβαίνει σήμερα, θα μπούμε για να προσφέρουμε. Χωρίς καμία συζήτηση εκ των προτέρων, συμφωνιών κλπ. Άρα αποκλείουμε πλέον το νέο συνδυασμό. Είναι νωρίς να τον αποκλείσω. Κοιτάξτε, εγώ δεν έχω αποκλείσει ποτέ τίποτα στην πολιτική, όλα γίνονται. Εκείνο όμως που θέλω να πω, και πραγματικά σαν Χρήστος Κορδώσης, ένας άνθρωπος που ασχολείται 13 χρόνια με το Δήμο Κορινθίων, νομίζω ότι έχω το δικαίωμα να, αφού αναγνωρίσω την προσφορά του Αλέκου του Πνευματικού στο Δήμο αυτόν, με έναν άνθρωπο με τον οποίο έχω κοντραριστεί πάρα πολύ, όσο κανείς άλλος, ούτε ο κύριος Νανόπουλος δεν είχε κονταριστεί τόσο. Κάποια στιγμή πρέπει παραλίγο να φτάσετε στα χέρια. Εντάξει. Να μην το τα παιδεία παίζει, ας πούμε. Είναι πολλά χρόνια. Εν πάση περιπτώσει, εγώ όμως οφείλω να αναγνωρίσω την προσφορά του Αλέκου του Πνευματικού σε όλο το Δήμο, τις γνώσεις του σαν αυτοδιοικητικό, και να εγκαλέσω την εμπειρία του και την μεγαλοκαρδία του να στηρίξει το Δήμο Κορινθίων όπως αυτός νομίζει καλύτερα. Είμαι 100% σίγουρος. Καθίστε, το καλύτερα το εννοείται προς όλες τις πλευρές. Δηλαδή να στηρίξει το Σταυρέλη ή να στηρίξει τον Νανόπουλο. Δεν είπα να στηρίξει Σταυρέλη Νανόπουλο. Ο Αλέκος ο Πνευματικός έχει τη γνώση και την εμπειρία. Μαζί σας, 20 χρόνια στην αυτοδιοίκηση, λογικό είναι. Να παίξει ένα τέτοιο ρόλο για την επόμενη μέρα του Δήμου Κορινθίων, που αν θέλετε, κατ' εμέ, έχει και υποχρέωση να το κάνει. Ο ηγέτης λέει. Μαζί σας, δεν διαφωνώ. Ο ηγέτης λέει. Αναγνωρίζεται όταν φύγει. Πρέπει να έχει φροντίσει την επόμενη μέρα. Στις προηγούμενες εκλογές λοιπόν γίνανε κάποια πράγματα, τα οποία όμως δεν είχε φύγει ο κύριος Πνευματικός ακόμα. Εννοείται δύο χρόνια πριν περίπου. Ήταν εκλόγιμος. Ήταν δήμαρχος, ναι. Ήταν δήμαρχος και ήταν εκλόγιμος. Άρα δεν είχε φύγει. Τώρα που δεν ψηφίστηκε και δεν είναι δήμαρχος, έτσι, και είναι μείζον μειοψηφία αρχηγός, έχει την εμπειρία να διαδραματίσει και να παίξει ένα ρόλο τέτοιον, ούτως ώστε να είναι ό,τι αποτέλεσμα έτσι τις εκλογές το καλύτερο. Του ΟΗΕ. Όχι του ΟΗΕ. Όχι, κάνετε λάθος. Οι παρεμβάσεις του Αλέκου του Πνευματικού μέχρι τώρα, κύριε Νικολόπουλε, στο Δήμο Κορινθίων και στην Οικονομική Επιτροπή, που εγώ είμαι αυτό το χρόνο, τα δύο πρώτα δεν ήμουνα, ναι. αλλά και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, είναι πολύ καθοριστικές. Και έχει πει πράγματα σημαντικά. Και έχει επαληθευτεί σε πολλά πράγματα. Σαν να μου δείχνετε ότι ετοιμάζεται ο Αλέκος και θα είστε μαζί του στο συνδυασμό του. Εγώ έχω πει ότι ο Αλέκος ο Πνευματικός έκανε τον κύκλο του στο Δήμο Κορινθίων. Δεν λέω τέτοια πράγματα. Μην βάζετε λόγια στο στόμα μου. Όχι, δεν βάζω λόγια. Έτσι σας φάνηκε, μπορεί, το δέχομαι. Ναι, αλλά ο Αλέκος ο Πνευματικός στο Δήμο Κορινθίων τον έκανε τον κύκλο του. Πιστεύετε ότι υπηρέτησε ο κύκλο που κλείνει τότε. Βεβαίως, το πιστεύω. Ο Παχατουρίδης δεν κλείνει τον κύκλο ακόμα. Κακός ο κύριος Παχατουρίδης, που είναι ένας από τους πιο άξιους δημάρχους της Ελλάδος. Σωστό. Κακός συνεχίζει αυτή την ιστορία. Ξέρετε γιατί? Γιατί κάποια στιγμή λοιπόν όλα αυτά τα χρόνια τα παραπάνω που κάθεται. Βέβαια είναι δημοκρατικό δικαίωμα, άλλο αυτό. Προστού, ναι. Όλα τα χρόνια τα παραπάνω που κάθεται, κάποιοι άνθρωποι σαν και εμένα, σαν άνθρωποι μικρότερης ηλικίας, εγκαταλείπουν την πολιτική. Εγκαταλείπουν το χώρο. Και δεν υπάρχουν άνθρωποι, μετά βλέπουμε. Λοιπόν, εγώ έχω πει πολλάκις, κύριε Νικολόπουλε, δύο θητείες. Αυτό είναι δεδομένο. Να γίνει νόμος, κύριε Νικολόπουλε. Σαν την Αμερική. Να ψηφιστεί. Ακόμα και ο πρόεδρος των Αρκάδων, καλημέρα Γιώργη, δύο θητείες. Λοιπόν. Δύο θητείες. Πάμε λοιπόν να το κόψουμε. Ο κύριος Πνευματικός, γι' αυτό το λέω αυτό, έχει κάνει τον κύκλο του, τον έχει τιμήσει ο κόσμος, τρεις θητείες να είναι δήμαρχος στο μεγαλύτερο δήμο του νομού. Και τα έβγαλε στο πέρα. Στο δεύτερο μεγαλύτερο της περιφέρειας Περοπονήσου. Τα έβγαλε πέρα άξια. Πάλι καλή. Σύνολο. Εντάξει. Γι' αυτό τώρα με την εμπειρία του πρέπει να φροντίσει την επόμενη μέρα το καλύτερο της κορδόσης. Πάμε λοιπόν στον Κορδώση και στον κάθε Κορδώση, με την καλή έννοια το κάθε Κορδώσης, που θέλουν να ανακατευθούν στην πολιτική.
ο επόμενος σταθμός είναι ο κύριος Νανόπουλος με μια καλή πρόταση, όχι οικονομική. Ακούστε με. Για να τελειώνει μια και καλή, κάθε σαρκαστικό. Σαρκαστική, σαρκασμός, έτσι. Σαρκαστική είναι διάθεση εκ μέρους μου, ναι, που κάνω στην πλάκα, στο καφενείο κλπ. Το οποίο καταλαβαίνω ότι μπορεί να παρεξηγηθεί. Παρεξηγηθήκατε. Και είναι σωστό, είναι σωστό. Αλλά εγώ είμαι αυτός, είμαι, κύριε Νικολόπουλο. Να το διορθώσετε, λοιπόν, είναι βαρύ. Δεν, απλά για αυτό το λέω. Ο Χρήστος ο Κορδώσης σε καμία των περιπτώσεων δεν μπορεί να συνεργαστεί με τον Βασίλη τον Νανόπουλο. Είναι το ίδιο που μου λέει και τέλος, ο Βασίλης ο Πανταζής, ας πούμε. Τέλος. Δεν ξέρω ποιος άλλος το λέει, εγώ μιλάω για μένα. Πάμε λοιπόν, τελειώσαμε πάμε σε στο αυτό. Τελευταία, λοιπόν, ερώτηση. Από εκεί και πέρα θα προκύψει κάτι. Πάμε λοιπόν σίγουρα την τελευταία ερώτηση. Από ό,τι βλέπω, ναι, καινούριο συνδυασμό δεν μου κόβεται να φαίνεται. Ωραία. Το να κατεβάσω εσάς ΣΥΡΙΖΑ συνδυασμό δεν είναι κάτι καινούριο. Όχι, έτσι είναι δεδομένο. Λέμε κουκουέ, για έναν άλλο. Ναι, ένα καινούριο που θα είναι κεντροδεξιό, εκεί το κόβω, mm-hmm, και να είναι και λίγο αριστερό μέσα. Δηλαδή η όψη του, αν και στην αυτοδιοίκηση δεν υπάρχει, ναι, ναι, αλλά υπάρχει δυστυχώς. Ναι. Με τον κύριο Σταυρέλη μπορείτε να συνεργαστείτε. Άνετα. Άνετα, γιατί ο Νίκος ο Σταυρέλης, ο Νίκος ο Σταυρέλης λοιπόν, καθ' όλη τη θητεία του δίπλα στον Αλέξο, τον Αλέξανδρο τον Πνευματικό, ήταν ένας από τους ανθρώπους που έχω μάθει πολλά. Ήταν ένας από τους ανθρώπους ο οποίος με τον τρόπο του, με τις γνώσεις του, μπορούσε να επιφέρει την ηρεμία σε ένα δημοτικό συμβούλιο δύσκολο. Φυσικά καλύτερο. Θα έλεγα δύσκολο με την έννοια των έμπειρων και σοβαρών ανθρώπων. Με την έννοια των έμπειρων και σοβαρών ανθρώπων. Γι' αυτό είναι δύσκολο. Γιατί το ψηφοδέλτιο το συμβούλιο, του Γιώτη, εγώ το έχω πει πολλές φορές, άλλη μία, ήταν κορυφαίο για το Δήμο Κορινθίων, έτσι. Το 11, το 10 στις εκλογές, το 11 που ήρθαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, εγώ ένιωθα πετίτ που λένε και οι Γάλλοι. Δηλαδή υπήρχαν άνθρωποι που ήσαν δηλαδή γνώστες και άκουγα που μιλάγανε. Κορυφαίοι. Και εκείνο κορυφαί με ανάγκασε, κύριε Νικολόπουλε, και διάβαζα κάθε μέρα. Κάθε μέρα για να μπορέσω να καταλάβω τι γινόταν, πώς γινόταν. Λοιπόν, αυτό ήταν το δύσκολο. Το δύσκολο δεν είναι τώρα που δεν μαζευόμαστε ή που όταν γίνεται ένα δημοτικό, ναι, συμβούλιο γίνεται μπάχαλο. Τώρα πάμε, είναι, κύριε, είναι ντροπή. Κορδώση, είναι ντροπή. Φωνάζατε για συμβούλιο. Κάνω ένα συμβούλιο και δεν πατάει κανείς. Μα τι να πατήσω για ένα θέμα που έφερε, το οποίο είναι της πλάκας. Και αυτό τι σημαίνει. Μα, δηλαδή, εδώ δεν πατάνε οι δικοί του. Προσέξτε, κάνει τηλεδιάσκεψη συμβούλια. Κάνει τηλεδιάσκεψη Οικονομική Επιτροπή. Γυρνάει μετά διαζώσεις το Δημοτικό Συμβούλιο. Κάνει διαπεριφορά Οικονομική Επιτροπή για το θέμα, ας πούμε, των αρχιτεκτώνων που προέκυψε με τον κύριο Γκεζερλή. Το κάνει διαπεριφορά. Και καπάκι σε δύο μέρες έχει Οικονομική Επιτροπή με τηλεδιάσκεψη. Τι, που έχουμε χάσει την μπάλα, κύριε Νικολόπουλε. Δηλαδή, τι νομίζετε ότι εγώ δεν έχω άλλη δουλειά να κάνω? Μήπως την έχει χάσει και ο ίδιος, να, που δεν ξέρει. Σίγουρα την έχει χάσει. Λοιπόν, και το ξέρει. Κύριε Κορδώση, φτάσαμε στο τέλος.